Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακόμη ένα unboxing από τα εξωτερικά αυτή τη φορά. Λοιπόν, το σημερινό unboxing έχει έρθει καμιά εβδομάδα το πακέτο που θα ανοίξουμε για το σημερινό unboxing. Παρήκυλα από το Shane κάποια πράγματα και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει κανένας, έχουν αρχίσει και αυξάνονται δραματικά οι τιμές στα mousepad. Με αποτέλεσμα, εάν θες να αγοράσεις ένα μεγάλο ποιοτικό mousepad από το εξωτερικό, να πρέπει να δώσεις κοντά στα 30-35 ευρώ, αν είναι 90x40 περίπου. Το 80x30 έχει γύρω στο 20 ευρώ, 25 ευρώ. Και εκεί που χάζευα λίγο, γιατί ψάχνα να βρω κανένα t-shirt και αυτά λίγο πιο oversized για μένα, έβλεπα ότι, είδα μάλλον, ότι το Shane έβγαλε προσφορά στα mousepad και τελικά κύλησα και έδωσα τα λεφτά μου εκεί και αγόρασα μερικά mousepad και όχι μόνο. Καταρχάς πήρα ένα mousepad, είχα αγοράσει ένα από το εξωτερικό, ένα μικρό, για να μπορώ να το βάζω μέσα σε, όταν πάω στο νησί για να πάρω το ποντίκι μου και αυτά, αλλά δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, ήταν λίγο και πήρα ένα μικρό μαζί με την παραγγελία. Αυτό ήρθε πολύ πιο νωρίς, ήρθε κανένα δύο εβδομάδες πιο νωρίς, το οποίο μ' άρεσε. Θα μου πεις είναι πολύ απλό, αλλά ταιριάζει απόλυτα με το ποντίκι της, το MX Series 3, MX Master 3S, πώς λέγεται. Λοιπόν, το οποίο το χρησιμοποιώ για δουλειά καθαρά. Ο χώρος που έχω είναι πάρα πολύ μικρός, δηλαδή απλά μετακινώ από τη μία οθόνη στην άλλη ασκήσεις. Με αποτέλεσμα να μην θέλω κάτι παραπάνω, δεν παίζω για να κάνω μεγάλες κινήσεις. Οπότε για αυτό που ήθελα, μ' άρεσε και εμφανισιακά, πήρα αυτό το μικρό πραγματάκι 1,5 ευρώ. Και αυτό το πήρα από το Shane, απλά ήρθε μόνο του για κάποιο λόγο πολύ πιο νωρίς. Οπότε σας το δείχνω να το έχετε στα υπόψη. Πολύ οικονομικό και πολύ όμορφο, μ' άρεσε. Και πολύ πρακτικό θα πω. Και ήρθε ένα πακέτο, ο λίγο τι τεράστιο, γιατί έβαλα κι άλλο και βαρύ. Δεν περίμενα ότι αυτό το πακέτο θα ερχόταν όλο σε ένα. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Μεγάλο. Ενώ μεταξύ, σήμερα έκανα live το πρωί και για να δώσω, να κάνω ένα δώρο στα παιδιά που βλέπανε, άνοιξα, έσκησα λίγο και έβγαλα ένα mousepad να τους το δείξω και να τους ενημερώσω, γιατί εσείς θα το δείτε λίγο πιο μετά λογικά. Λοιπόν, οπότε μεγάλο πακέτο, μπαμπάτσικο πακέτο. Να το βάλω τώρα. Να το βάλω κάπου σε μία γωνία και να τραβάω αντικείμενα. Θα το ανοίξω από το προηγούμενο unboxing. Το καλύτερο πράγμα πραγματικά είναι αυτό εδώ. Εντάξει, δεν υπάρχει η ποιότητα κατασκευής. Και ας δούμε τι πήρα, κομμάτι-κομμάτι. Είμαι και εγώ περίεργος, γιατί κάποια mousepad τα θυμάμαι, αλλά δεν τα θυμάμαι 100%. Okay, πήρα και άλλα πραγματάκια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα από αυτά τα πραγματάκια, ήταν αυτό εδώ, okay. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ, Κωνσταντή, θα μας πεις, και εγώ θα σας απαντήσω με, είναι μια βάση πλαστική, όλο πλαστικό είναι πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Είναι λοιπόν μια βάση, η οποία βάση, στην οποία μάλλον βάση της στερεώνης, να σας το δείξω και στο πλάι, φαίνεται κάπως. Λοιπόν, έλα εδώ και εσύ να φέρω λίγο το φως πιο κοντά, λες και το ανακρίνω είμαι. Οπ, έλα, ξέρασε τα όλα. Λοιπόν, είναι μια βάση στην την οποία την βάζεις εσύ στο νυπτήρα σου, μαγκόνι. Έχω πολύ μικρό νυπτήρα, το μέτρησα με το μέτρο ότι ταιριάζει πριν να το τσεκάρω. 1,5 ευρώ είχε, ώστε να το βάζεις και να βάζεις τα σουγκάρια σου επάνω, γιατί πάντα έχω μεγάλο πρόβλημα με τα σουγκάρια, δεξιά αριστερά πέφτουν μέσα, λερώνονται, αν είναι και λερωμένος ο νυπτήρας δεν προλαβαίνω, δηλαδή ο νυπτήρας που, ο νεροχύτης λοιπόν, οπότε βάζεις τα σφουγγάρια σου και είναι βολικό. Και το καλό είναι ότι είναι πλαστικό, οπότε δεν σκουριάζει, δεν έχει θεματάκια, πλένεται σχετικά εύκολα και βολικό και για μπάνιο θα το έλεγα, αν μπορείς κάπου να το στερεώσεις. Νομίζω ότι και για μπάνιο θα γινόταν δουλειά. Έχει και αυτό εδώ τώρα, έτσι όπως το βλέπω δεν έχω καταλάβει σε τι αποσκοπεί, αλλά φαντάζομαι θα αποσκοπεί στο να μπορείς να βάλεις και κάτι άλλο, θα το δω. Οπότε ναι, για αρχή αυτό, πολύ μικρό, πολύ πρακτικό και πολύ χρήσιμο θα έλεγα.
αν είσαι νοικοκύρης όπως είμαι εγώ, ο φίλος του καλού νοικοκύρη. Λοιπόν, και το πρώτο mousepad της ιστορίας είναι αυτό εδώ. Δερματίνι, ψεύτικο δέρμα. Έχω αγοράσει, έχω δώσει 60 ευρώ για να αγοράσω μια επιφάνεια από δέρμα, από κανονικό δέρμα, 4 χιλιοστά σε πάχος, η οποία μου ήρθε λίγο ασύμμετρη, την ψιλοτρίμαρα, και χρησιμοποιώ αυτό από κάτω, το οποίο με έχει βολέψει πάρα πολύ. Απλά επειδή σκέφτομαι λίγο να διαμορφώσω διπλό setup, έχω ήδη διπλό setup βασικά, έχω κάνει διάφορες πατέντες. Μία από αυτές τις πατέντες είναι να πάρω φελό, μια επιφάνεια φελό. Βρήκα συγκεκριμένα μία στα IKEA κάπου στο 10 ευρώ και είχα δερματίνι, συνθετικό ύφασμα δερματίνι ρε παιδί μου, με ένα σπρέι ψέκασα και το τρίμαρα γύρω γύρω και έχω ένα ψιλοδερμάτινο mousepad που μου βγήκε συνολικά γύρω στα 15 ευρώ. Το έκανα γιατί ήθελα να κάνω την κατασκευή, ήθελα να το κάνω και βίντεο, αλλά τελικά δεν το έκανα ποτέ γιατί δεν μ' άρεσε τόσο όπως βγήκε, οπότε το κράτησα για μένα. Οπότε επειδή σκέφτομαι να φτιάξω το setup μου λίγο καλύτερα, πήρα αυτό εδώ. Θα μου πεις αντικαταστήσεις αυτό με το κανονικό δέρμα? Όχι, αλλά το setup της δουλειάς, το σκέφτομαι σοβαρά, είναι 30x80 πρέπει να το συγκεκριμένο, νομίζω. Από κάτω είναι υφασμά, έχει και διπλής, όταν λέω διπλής είναι λίγο πιο ακριβά, με διπλή επιφάνεια και άλλο χρώμα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, ώστε να μπορείς να τα αναλάσεις. Δερματίνη είναι, η οποία καθαρίζει αρκετά καλά. Εμένα το συγκεκριμένο, όπως φαίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και αυτό εδώ για να μπορείς να το τυλίξεις και να το βάρεις μαζί σου, όταν ταξιδεύεις οτιδήποτε. Δερματίνι. Απλή δερματίνι είναι, δεν είναι κάτι. Για rest palm να βάζεις το πληκτρολόγιο επάνω, να το βάλω κάπου εδώ και να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, κοντά στα 7 ευρώ τα αγόρασα το συγκεκριμένο. Γι' αυτό σας λέω παίζουν προσφορές, τρελές τώρα τελευταία σε αυτό το είδος. Οπότε το συνιστώ και με το παραπάνω, αξίζει. Οπότε είναι όμορφο και επίσης μου αρέσει γιατί μπορεί και καθαρίζεται εύκολα. Όπως και το δέρμα καθαρίζεται σχετικά εύκολα και το δέρμα δεν καίγεται επίσης εύκολα. Αυτό θα καεί, αλλά εντάξει, οκ, okay, σε περίπτωση που καπνίζεται ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για τα 7 του 8 του ευρώ είναι καλό addition. Και συγκεκριμένα έχω και ένα τραπεζάκι το οποίο σκέφτομαι να φτιάξω πανομοιότυπο με αυτό. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ, το είχα βάλει στο μάτι, έχω βάλει και άλλα, αλλά αν πεις, μετά από ένα σημείο φτάνεις να παίρνεις πράγματα τα οποία δεν τα χρειάζεσαι και σε αυτό είμαι καλός να παίρνω πράγματα που δεν χρειάζομαι. Για να δούμε, οπ, κούμπωσε, έτοιμο, ωραία, αυτό μου άρεσε. Γενικά τα unboxing από εδώ και πέρα όπως βλέπετε έχουν πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα και πολύ καλά, δύσκολα θα πάρω χαζά πράγματα, οπότε πάμε να δούμε. Ένα από τα πολλά που πήρα και το έχω βάλει πολλά χρόνια και αυτό στο μάτι, απλά και αυτό έπεσε σε πολύ καλή τιμή. Γενικά όπως έχετε καταλάβει πέφτουν τα πράγματα σε πολύ καλή τιμή και εγώ πόλεις τα δω πάω και παίρνω. Είναι αυτό εδώ. Γενικά έχω βάσεις, αυτή είναι μια βάση που στερεώνεται στο γραφείο. Λοιπόν, έχω βάσεις, άντε ρε λέγε, καλό, πλαστικό μεν, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι θα είναι πιο, αλλά είναι μεταλλικό, όχι είναι πλαστικό, αλλά είναι ωραίες βάσεις. Τι είναι αυτές οι βάσεις, αυτό το χταπόδι. Λοιπόν, αυτό το χταπόδι έχει το καλό, το βιδώνεις, το βάζεις ρε παιδί με ένα χταπόδι με τρία χέρια σκεφτείτε, το οποίο βάζει κροκοδυλάκια μπροστά και το στερεώνεις και μπορείς να στερεώνεις διάφορες πλακέτες ή πραγματάκια όταν θες να κάνεις soldering ή desoldering διάφορα πράγματα. Θα μου πεις Κώστα, το θες όντως? Ναι, έχω ένα το οποίο είναι ωραίο, απλά για κάποιο λόγο πάντα ξεβιδώνει. Με αποτέλεσμα να πέφτουν όλα κάτω, έχει και φακό μεγεθυντικό και, αλλά δεν μ' άρεσε. Αυτό είναι, σίγουρα το έχετε δει όσο ασχολείστε με το χώρο, αν αξίζει, πλαστικό είναι, για μέχρι 7 ευρώ τα ψηλό αξίζει. Αν το βρείτε πάνω από 10 ευρώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο το αξίζει. Επίσης σας ξαναλέω, έχει για να μπορείς να το στερεώνεις στον χώρο, οπουδήποτε, στο τραπέζι σου βασικά. Μέσα έχει τις βάσεις και έχει και τα κροκοδυλάκια, τα οποία κροκοδυλάκια είναι slide. Okay. Έχουν επένδυση από αυτό που βάζει τα καλώδια για να μην είναι εκτεθειμένα, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το μακαρόνι που το καίες. Okay. Οπότε μεγάλα είναι, σε μήκος είναι γύρω στα 25 με 30 εκατοστά, πάνω κάτω σκεφτείτε, οπότε νομίζω ότι και για μεγάλες πλακέτες δουλειά γίνεται. 3 στον αριθμό, απλά σε περιορίζει ότι πρέπει να το έχεις στην άκρη του γραφείου, δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω στο κέντρο του γραφείου, οπότε ναι, είναι ο μόνος προορισμός.
Φαίνεται καλό. Από πρώτη όψη, από ό,τι φαίνεται είναι καλό. Λοιπόν, τα κλειψάκια του φαίνονται, οκ. Okay. Τώρα, όσο αντέξει το συγκεκριμένο, δεν έχω σκοπό να κάνω και τρελή δουλειά προσωπικά. Τώρα, αν εσείς που είστε πιο επαγγελματίες στο χώρο που ασχολείστε, προφανώς και θα έχετε πάρει πολύ καλύτερα, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά για κάποιον τελείως ερασιτέχνη, ο οποίος θα κάνει ένα desoldering μία στο εκατομμύριο, όπως εγώ, όπως να βγάλω από πληκτρολόγια, διακόπτες ή οτιδήποτε, γιατί έχω σκοπό να το πειράξω αυτό. Μπομπα. Για τα λεφτά του είναι OK, worth. Και μ' άρεσε αυτό το συγκεκριμένο, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Σας λέω, το έχω βάλει χρόνια στο τέτοιο. Λοιπόν, ας πάρουμε το πρώτο μεγάλο, wow, μεγάλο mousepad. Αυτό έχει 8,70. Θα κρατήσω τη σακούλα, να την ξαναβάλω για να μην λερώνεται. Είναι πανέμορφο. Έχει αστερισμούς επάνω, έχει πλανήτες, προφανώς και φυσικός είμαι. Σαν αίσθηση, τώρα επειδή έχω και την οθόνη μπροστά, νομίζω ότι ως αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία. Γλιστράει καλά, έχει ραφή γύρω-γύρω. Για τα λεφτά του, για τα 8 του ευρώ, ναι, με κλειστά τα μάτια και με ανοιχτά τα χέρια. Λοιπόν, βάζεις και το πληκτρολόγιο σου εδώ και γράφεις. Οπότε νομίζω πως ναι, από μένα είναι ναι, αρκετά μεγάλο. Βασικά και το άλλο 40 παίζει να ήταν. Ναι. Τι 30 είναι τώρα αυτό. Μισό, γιατί δεν θέλω να λέω βλακίες. Νομίζω ότι εγώ είχα παραγγείλει 40, αλλά το μεταξύ έχει πλάκα το ότι έκατσα να καθαρίσω και είδα τη μετροτενία και την έβαλα σε ένα σημείο. Και τόση ώρα η μετροτενία είναι εξαφανισμένη. Τέλος πάντων, έχω... Τέλος πάντων, στο περίπου, ας πούμε ότι όλο αυτό είναι 15, οπότε 15, 40 εκατοστά περίπου, εντάξει. Νομίζω ότι όντως είναι 40 εκατοστά, 40 επί 90. Οπότε ναι, τα λεφτά του τα αξίζει και με το παραπάνω, όμορφο είναι. Πανέμορφο είναι τώρα που το σκέφτομαι. Βαρύ, ωραίο γιατί έχει ραφές, έχει εξωτερικές ραφές, οπότε ναι. Γι' αυτό σας λέω, τσεκάρετε, υπάρχει, παίζει τρελή προσφορά τώρα τελευταία. Όσοι θέλετε καλά mousepad, μεγάλα mousepad, γιατί πολλές φορές ξέρετε τι κάνουν. Είναι λίγο ψηλό, παίζουν αυτό με τις εντυπώσεις. Σου βάζουν ένα mousepad το οποίο είναι μικρό, όπως αυτό που σας έδειξα, λέει 2-3 ευρώ. Και εσύ σαν χαζός πας και την πατάς και παίρνεις αυτό και περιμένεις άμα την ψάξεις και βιάζεσαι, ότι πήρες καλό mousepad. Και πας και την πατάς και νομίζω ότι παίρνεις καλό μάος. Πάτε πέσαν πράγματα εδώ μεταξύ. Ό,τι να είναι. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι t-shirt. 3 ευρώ. Πώς έχετε καταλάβει, παίρνω t-shirt με 3 ευρώ. Έχει σχέδιο, είναι τελείως απλό. Προφανώς και είχε σχέδιο, αυτό εδώ είναι. Υφασμά είναι αυτό το φανελέ. Ωραίο. Απλό, λιτό. Για τα 3 του ευρώ η δουλειά μας θα γίνει και με το παραπάνω. Γενικά σας έλεγα για τις προάλλες ότι έχω μια αρχή και πάντα τέτοια εποχή στο κάρο, τώρα που έρχεται η τέτοια, τη σέρβει για το καλοκαίρι. Οπότε πάμε λίγο προς τα εκεί. Πάμε στο επόμενο. Χριστέ μου, είναι τόσο τέτοιο. Είναι ότι πιο λίθιο, αλλά πραγματικά με ένα ευρώ πήρα ένα κάρο σφουγγαριά μόνο και μόνο για να έχω για το μπάνιο κυρίως. Οπότε γιατί καθαρίζω το μπάνιο με βιακάλ, με χλωρίνες, με ιστορίες. Οπότε πάντα θέλω να έχω στόκ σφουγγάρια. Με ένα ευρώ τα βρήκα. Ωραία, λέω βάλε εκεί κύριε Στέφανε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Χάζω σφουγγάρα είναι. Οπότε ναι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ω, τι είναι αυτό, βαρύ φαίνεται. Αυτό φαίνεται ποιοτικό. Έχω μια αίσθηση τι μπορεί να είναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θέλω να τσεκάρω μαζί με εσάς. Προσεγμένο. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, για όσους δεν έχετε καταλάβει... Wow, wow, το βάρος του είναι ok.
Okay, λοιπόν, είναι ένα rest palm. Γενικά, όταν χρησιμοποιείς ψηλά πληκτρολόγια, χρειάζεσαι rest palm. Ωραία, εγώ ειδικά χρειάζομαι rest palm. Ouch, το συγκεκριμένο είναι από έβαινο. Και θα μου πεις, Κώστα, το λιγουρεύομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά, γιατί δεν έπεσα στη φάση να πάω να αγοράσω? Γιατί έχω φτιάξει αυτό εδώ, το οποίο είναι από ένα ξύλο παλέτας. Το έχω από το 2014-2013, είναι κοντά 10 χρόνια. Δηλαδή, βλέπετε, έχω διάφορα πράγματα για αυτοκόλλητες ιστορίες. Έχω βάλει αυτοκόλλητο για να στέκεται στον αέρα, ξέρεις, τέτοια ποδαράκια. Είναι αυτό εδώ το σχήμα. Οπότε πάντα έλεγα ότι αφού έχω αυτό εδώ το πράγμα, εδώ μεταξύ η κάμερα αποφάσισε να κάνει απότομο zoom μόνη της. Ευχαριστώ, κάμερα. Είσαι πολύ καλή. Λοιπόν, αφού έχω αυτό εδώ, το είχα βάψει κιόλας και ξέρεις, μ' αρέσει αυτό ότι με τα χρόνια από τη χρήση έχει αρχίσει και ξεθοριάζει. Εντάξει, δεν πάει με όλα πάντα, προφανώς και δεν πάει με όλα. Είναι λίγο πιο μεγάλο γιατί το είχα φτιάξει για να είναι σε πιο μεγάλο πληκτρολόγιο όταν πρώτο είχα πάρει το μεγάλο. Είναι ένα απλό ξύλο παλέτας και μάλιστα φαίνονται και οι τρεις τρύπες, γιατί δεν είχα βάλει καλό κομμάτι τότε, αλλά το κράτησα γιατί μου άρεσε αυτή η λεπτομέρεια από την παλέτα που ξεκαρφώθηκε. Ποιοτικά είναι το πιο απλό υπάρχει σε ξύλο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Γενικά πάντα θεωρούσα κοροϊδία να δώσεις 30 ευρώ που ζητούσαν και 25 και 30 για να πάρεις ένα τέτοιο κομμάτι. Χρήσιμο είναι όσοι έχετε ψηλά μηχανικά πληκτρολόγια, ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι, αλλά δεν θα έδινε αποτέλεσμα από τη στιγμή που μπορώ να φτιάξω. Και τα όβλεπα υπήρχαν με, πώς το λένε, με πλαστικό, με PVC ωραία και αυτά τα οποία αν έχει σκεμπάρα με RGB φαίνονται φωτάκια, αλλά το συγκεκριμένο έπεσε στα 12 με 15 ευρώ. Είναι έβαινος, το οποίο είναι... Μυρίζει πολύ όμορφα. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Είναι έβαινος, είναι σκληρό ξύλο και είναι κάτι το οποίο δεν θα έφτιαχνα ξανά εύκολα. Δηλαδή τουλάχιστον τόσο καλό ξύλο. Ταιριάζει ψιλοτζάστ στο πληκτρολόγιο μου. Είναι πολύ ωραίο. Για 12 ευρώ και για την ποιότητα αυτή του ξύλου τα έδωσα. Συνιστώ να το πάρετε. Αν το βρείτε κάτω από 15 ευρώ, για μένα είναι must. Είναι όμορφο, δίνει άλλη φάση στο setup σας, ειδικά επειδή θέλω να φτιάξω το setup μου λίγο πιο όμορφο το τελευταίο διάστημα και επενδύω σε αυτό. Είναι χρήσιμο, είναι. Ειδικά όταν παίζεις, ας πούμε εγώ που παίζω και έχω τα χέρια μου σε φάση πάντα έτσι, δεν μου βολεύει να το έχω πιο κάτω, κουράζομαι, ταλαιπωρούνται. Επειδή γράφω και αρκετά με το πληκτρολόγιο, οπότε για μένα είναι ωραία η αίσθηση. Τώρα μου φαίνεται λίγο περίεργη, γιατί έχω συνηθίσει σε αυτό εδώ. Αλλά, ναι. Αν θα το κάνω αυτό, η αλήθεια είναι το αγαπάω γιατί το φτιάξα εγώ. Ένα κομμάτι ξύλο θα μου πεις ρε Κώστα τώρα μαλακίες, αλλά ένα κομμάτι ξύλο το οποίο μπορεί ο καθένας να το φτιάξει. Είναι κάτι το οποίο με ένα γυαλόχαρτο μπορείτε να το τρίψετε, να το λουστράρετε αν θέλετε και να το κρατήσει για χρόνια και δεν αξίζει να δώσετε κάτι παραπάνω. Βρείτε μια παλέτα ή πάρτε ένα κομμάτι ξύλο από κάπου και φτιάξτε. Αλλά σας ξαναλέω, το πήρα μόνο και μόνο γιατί έπεσε πάρα πολύ η τιμή του. Μ' αρέσει η μυρωδιά του. Και είναι έβαινος, που ο έβαινος είναι γενικά σκληρό ξύλο και δεν θα έβρισκα εύκολα ένα κομμάτι ξύλο έβαινος στο άκυρο, πρέπει να αγοράσω μεγαλύτερο κομμάτι, οπότε σαν value, ναι, νομίζω ότι ταξίζει αυτή τη στιγμή, τώρα, σε αυτό το κομμάτι, οπότε, ναι. Και πολύ ωραίο πακέτο, μπράβο θα πω, wow. Όπως βλέπετε, αξεσουάρ πληκτρολογίου, και πάμε τώρα, 9 ευρώ, αυτό που βλέπετε τώρα, κυριολεκτικά 9 ευρώ. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά θα αφήσω το τέτοιο. Νομίζω είναι από το Firewatch, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το συγκεκριμένο το είχα φόντο στο PC μου πάρα πολλά χρόνια. Κατά 2 χρόνια το είχα επιφάνεια εργασίας. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Βέβαια θα δείτε ότι δεν... υπάρχουν πολύ πιο όμορφα. Αλλά αυτά είναι πολύ πιο ακριβά. Αυτά βγήκαν όλα σε sale. 9 ευρώ max. 9,5 στα καλύτερα, άμα το βρείτε. Στα καλύτερα, μάλλον 8,5, στα χειρότερα 9,5 κάπου εκεί. Είναι τεράστιο. Σα φαίνεται μικρό, αλλά πιστέψτε με, είναι τεράστιο. Να βάλω και το ποντίκι για να καταλάβετε σε σύγκριση. Είναι πραγματικά τεράστιο. Οπότε, από μένα είναι ένα τεράστιο ναι. Τα περίμενα, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ωραία. Λάστιχο από κάτω για να μην γλιστράει. Ίσως να τα δώσω δώρο. Το πιο πιθανό είναι μάλλον θα τα δώσω δώρο τα συγκεκριμένα.
Αν προλάβει ο αδερφός μου που θα δει το giveaway, να τους θα δώσω στους μικρούς. Μικρούς, όταν λέμε μικρούς, μικρά χρόνια, λίγα χρόνια διαφορά. Ξέρεις, όταν είσαι ο μεγάλος αδερφός, πάντα τα αδέρφια σου είναι πιο μικρά από σένα. Λοιπόν, να τα δώσω στα αδέρφια μου, μάλλον. Παναγιώτη, πες μου αν θες κανένα από αυτά. Αν ψήνεσαι. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχω μέσα. Λοιπόν, στο προηγούμενο unboxing από το τίμου, είχατε δει ότι είχα πάρει κάτι τέτοια βοτσαλάκια. Είναι βοτσαλάκια τα οποία τα βάζεις σε φως και φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Το θέμα είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα μήτα τα πέταξα προς τα πίσω. Αλλά είναι λες και άνοιξε μια μαύρη τρύπα, δεν ξέρω, στο πάτωμα και εξαφανίστηκαν από τότε. Έχω να τα δω από τη μέρα που έκανα unboxing στο τίμου. Έχω φάει όλο το σπίτι, το έχω καθαρίσει. Έχω ψάξει, δεν τα έχω βρει πουθενά. Γι' αυτό και τα πήρα, αν πρόκειται άλλα, να τα χώσω σε μια γλάστρα, γιατί φτιάχνω το μπαλκόνι έξω σιγά σιγά. Να τα βάλω όλα και να είναι έτσι όμορφα. 1 ευρώ έχουν, είναι πιο φθηνά από το τίμο, σας το είπα. Υπάρχουν πολύ πιο φθηνά προϊόντα. Θα το πετάξω τώρα κάτω, ελπίζω να μην χαθεί. Επίσης, αυτό εδώ. Σας είχα δείξει κάποια στιγμή, ή δεν σας είχα δείξει, δεν ξέρω, στυλό που έπαιρνα από το AliExpress. Τα συγκεκριμένα είναι στυλό τα οποία πήρα με 1 ευρώ, πήρα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γενικά μοιράζω γενικά στυλό εδώ και εκεί με μαθητές, όλο μου ζητάνε κύριε δεν έχω στυλό, κύριε δεν έχω στυλό. Τα αγαπάω αυτά τα στυλό, μπορείς να βρεις και ανταλλακτικά άμα θες. Τα 10 νομίζω 2 ευρώ, 2 ευρώ, περίπου 20 λεπτά το ένα. Ειδικά εγώ που τα χρησιμοποιώ στο φροντιστήριο και όχι μόνο, είναι τρομερό το value τους. Αν τα βρείτε πάρτε τα, αξίζουν. Τρομερά στυλό, ξαναλέω τα καλύτερα στυλό. Και ήρθε, okay, δεν το περίμενα. Λοιπόν, αυτά είναι πλήκτρα. Εγώ περίμενα ότι θα έρχονταν σε χάρτη, ή κάπου αλλού. Τα στείλανε λες και είναι τουβλάκια. Λοιπόν, είναι πλήκτρα για να βάλω στο πληκτρολόγιο. Αυτό είναι το γκάμα εκεί, η L67, δεν θυμάμαι ποιο λέγεται. Το είχα ανταλλάξει με το Low Free που είχα κάνει unboxing κάποτε. Τέλος πάντων, το αντάλλαξα με ένα παιδί και πήρα αυτό. Αυτό έχει πλήκτρα τα οποία είναι πολύ μικρά. Δεν μ' άρεσε. Το ACO, το ροζ πληκτρολόγιο που είχα ανοίξει πολύ πιο παλιά, έχει αυτά τα πλήκτρα που είναι λίγο πιο flat. Τέλος πάντων, το αγόρασα. Απλά το κακό είναι ότι εκείνο, αυτό έχει πιο ωραία πλήκτρα και χάλασε πλακέτα. Χάλασε το ένα κουμπί βασικά, όχι πλακέτα, ένα κουμπί και πρέπει να το κάνω disorder, γι' αυτό πήρα και το, ναι. Οπότε άλλαξα τα πλήκτρα και σκεφτόμουν να πάρω λίγο έτσι πιο όμορφα, αυτά είναι πράσινα. Και σκεφτόμουν ότι ναι, αξίζουν. Τα λεφτά τους κάνα 10 ευρώ κάνουν όλα αυτά. Είναι μεγάλα, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Είναι PVT νομίζω λέγεται το υλικό, είναι πιο ανθεκτικό. Και ναι, αξίζουν. Και άλλο ένα mousepad και αυτό είναι από το τέτοιο. Okay, αυτό είναι ωραίο. Σήμερα είναι η χαρά του πληκτρολογίου. Άπειρα αξεσουάρ, σχετικά οικονομικά. Όλα αυτά που είδατε, ζήτημα να κάνανε. Πόσο κάνανε όλα μαζί? 1, 2, 3, κοντά στα 40 με 50 ευρώ όλα αυτά. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι από το Firewatch, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Είναι όμορφο. Βέβαια η αλήθεια είναι η εκτύπωση του φαίνεται λίγο πιο υποδέστερη σε σχέση με το μαύρο. Το μαύρο έχει καλύτερη εκτύπωση μεταξύ μας και το άλλο έχει καλύτερη εκτύπωση. Αυτό είναι λίγο πιο απλοϊκό, είναι λίγο πιο λεπτό, το άλλο είναι πιο χοντρό σε πάχος. Αλλά ναι, νομίζω ότι αξίζει, τα αξίζει τα 8-9 ευρώ του πόσο έκανε αυτή η βλακία. Αν δεν με πιστεύετε μπορώ να σας βάλω το πόσο τα αγόρασα εγώ, να τσεκάρετε. Οπότε να έχετε κι εσείς μια ιδέα. Γι' αυτό σας λέω πάντα, και εγώ τυχαία τα βλέπω πολλά από αυτά. Λέω όταν βρίσκω κάτι να έχετε το νου σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας καθοδηγήσω ή να σας πω πάτε κάντε ράντε. Απλά σας λέω αν ενδιαφέρεται κανένας όντως θέλει να αγοράσει, ας έχετε το νου σας. Υπάρχει τίποτα άλλο? Και το τελευταίο αντικείμενο, τεράστια σακούλα, είναι, πιο ωραία στυλό αυτά, εντωμεταξύ, παίζει να ήταν και λίγο πιο ακριβά, 2,5 ευρώ, πιο ακριβά έτσι, 2,5 ευρώ, να σας δείξω τώρα και τις μύτες από αυτά. Θυμίζουν πάρα πολύ τα Pilot, δεν ξέρω όσοι έχετε εμπειρία από γράφη, σας ξαναλέω, εμένα είναι η δουλειά μου αυτή. Οπότε εγώ τα χρησιμοποιώ, τα ξοδεύω και δεν υπάρχει περίπτωση για μένα ως επαγγελματία
στο χώρο της εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια βασικά. Αυτά για μένα είναι βούτυρο, πάπα μου φεύγουν. Οπότε είναι ό,τι πιο οικονομικό μπορείς να πάρεις. Συνήθως, σας ξαναλέω, οι μαθητές πάντα κάποιος θα βρεθεί που δεν θα έχει στυλό. Θα πει, κύριε, δεν έχω στυλό. Και από το να τον αφήσεις να κάθεται, βγάζεις το στυλό, τον δίνεις και τελειώνει η ιστορία. Μετά, προφανώς, όταν τα πρακτορία προπού ξεχνάνε να στα φέρουν. Οπότε, για να μην κλαίω καλά στυλό, έχω αυτά τα οποία είναι πολύ βολικά και πολύ κοπτικά. Αυτά ήτανε και μου άρεσαν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Για τα χρήματά τους, πολύ οικονομικά. Τσεκάρετε τα, δεν σας βάζω link, δεν υπάρχει περίπτωση να σας βάλω link. Ψάξτε, βρείτε τα. Είδατε, σας εκπαιδεύω στο να μπορέσετε να βρίσκετε πράγματα και μόνοι σας. Πάντα παίζουν προσφορές, οπότε από μένα είναι ένα μεγάλο thumbs up. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό unboxing. Καιρό είχα να δείξω πραγματάκια έτσι μπαμπάτσικα. Η αλήθεια είναι τώρα, καμικά δεν θέλω να το κάνω. Θα το κάνω σήμερα όμως, θα σας πω. Επειδή τυπικά όλα αυτά είναι αρκετά κοστοβορά όπως βλέπετε και μου αρέσει πλέον, έχω μπει στο mood που θέλω να αρχίσω να σας φέρνω πράγματα που βρίσκω όμορφα και καλά. Υπάρχει το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα του ότι ξέρεις, επειδή τα οικονομικά μου είναι σαν βαρκά, σε πανιά με τα νίκη και με αυτά, εάν κάποιος από εσάς έχει την ευγενή καλοσύνη και θέλει να σαπορτάρει κάποιο από το unboxing, στην περιγραφή έχω PayPal link. Όποιος θέλει και θέλετε να δείξω πράγματα ή οτιδήποτε και δεν σας είναι κόπος, τώρα μπεις, δεν μ' αρέσει να το λέω συνήθως, αλλά αν κάποιος γουστάρει να βοηθήσει λίγο να το σπρώξουμε το θέμα, ας το έχει κατά νου. Whatever. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνεπής μπορώ σε αυτό, αλλά σας ξαναλέω, θέλει χρόνο γιατί χρειάζονται χρόνο να έρθουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πλάκα, είναι πολύ ωραία αυτά τα unboxing, τα διασκεδάζω τρελά και νομίζω ότι αρέσουν και σε εσάς. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα. Γεια σας.